Κώστας Ζουράρης, ο καθηγητής βουλευτής ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλημέρα σας. Μια χαρά είσαστε. Να καθόσαστε όπως θέλετε. Να καθόσαστε άνετα. Δεν θέλω να σας καταπιέζουν οι κάμεραμάν και οι σκηνοθέτες. Τα τελευταία 3.000 χρόνια έτσι καθόμαστε. Τι κάνατε τώρα, έχετε βαρθεί να μάθετε τον κόσμο. Σωστά ελληνικά. Και ποιήση και σωστά ελληνικά και αρχαιοελληνική γλώσσα. Είστε ωραία ποιήση, πού είναι. Όχι, η ποιήση είναι την πρώτη τοποθέτηση που κάνατε. Ακριβώς. Τι είπατε προχτές και έχει γυρίσει σε όλο το διαδίκτυο. Ψάχνει ο κόσμος. Τι ακριβώς είπατε για τους... Άκου να σου πω, μίλησα στις 2 η ώρα. Ναι. Τι λέει ο λαός μας. Ναι. Της νύχτας στα καμώματα, τα βλέπει η ημέρα και γελά. Ούτε θυμάμαι τι είπα, ούτε θυμάμαι τι έγινε. Στις 2 η ώρα τι θες να λες, εσύ. Ό,τι σου κατέβει. Να σας θυμίσω εγώ τι είπατε. Λέγει, ναι. Για να θυμίσουμε στον κύριο Ζουράρη, Ρεάνη Ζιώκα. Για να θυμίσουμε λοιπόν, για να θυμίσουμε τι είπε. Πρίξει τα μέζεα του στεατοποιικού μας υποσυστήματος οι Γερμανοί ότι τα κράτη έχουν συνέχεια. Επομένως, εφόσον το ναζιστικό καθεστώς ανεγνώρισε τις δύο πρώτες δόσεις, το μεταναζιστικό καθεστώς πρέπει να συνεχίσει. Καλά τα είπα, ρε. Μετάφραση θέλουμε τώρα. Όχι, μην κάνεις μετάφραση και εσύ, εσύ. Για το μεταναζιστικό καθεστώς. Όχι, για τα μέζα. Όχι, μην το πείτε, κύριε. Τα μέζα θα πας στα λεξικά. Έτσι, άμπρα, άμπρα. Εγώ πήγα πάντως προχτές στο Μίτσο και του λέω, βάλε μου μια μερίδα μέζα. Και μου λέει, τι είναι αυτά, λέω, πάρω τι στο Ζουράρι. Τι. Καλά, δεν του είπα. Τα μελέτησες. τα μελέτησα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μιλάμε για... Το τι συμβαίνει σε αυτή την εποχή στη χώρα μας. Ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά, όπως έλεγε και η δημόσια διοίκηση ο κύριος καθηγητής, και βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί από τη μία πλευρά έχουμε μία απόφαση που λέει ότι ξέρετε κάτι, κάντε μεταρρυθμίσεις, που συμφωνεί η σημερινή κυβέρνηση. Αλλά λέει από την άλλη πλευρά ότι εγώ έχω και ένα πρόγραμμα το οποίο θέλω να υλοποιήσω. Ναι, αλλά πρέπει να το ελέγχουμε και εμείς αυτό το πρόγραμμα. Όχι, λέει η κυβέρνηση, εγώ μονομερός. Σε θέματα που αφορούν και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή το πρόγραμμα με το οποίο ο ελληνικός λαός με έφερε στην εξουσία. Και αυτά που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος να προχωρήσω. Το θέμα είναι, θα είμαστε σε ένα πόλεμο όπου κάθε φορά θα αλλάζουν οι διαθέσεις εάν ο Σόιμπλε αντιδρά ή δεν αντιδρά, αν ο Τάιζεμπλουμ αντιδρά ή δεν αντιδρά, αν ξεσηκώθηκε ο Ραχώη, εάν τα είπε καλά ο Βαρουφάκης, αν γελάει πολύ, αν μιλάει πολύ. Και εσείς εδώ να είσαστε και να λέτε, ρε παιδιά, τρελαινόμαστε. Που λέει και ο Κουινέλη στο Voice. Ναι, 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 αυτό είναι για να ξεκινήσω από εσάς που ήρθατε τώρα τελευταίος και δεν έχετε μιλήσει καθόλου, κύριε καθηγητά, κύριε Ζουράρη. Κύριε καθηγητά ή βουλευτά, πώς να σας λέω. Άκου να σου πω, ούτε καθηγητής ούτε βουλευτής, γιατί λέει το Ευαγγέλιο ότι καθηγητής είσαι ο Χριστός. Εμείς είμαστε δάσκαλοι. Άσε δε που αν πάρεις και το Σοκράτη ότι εγώ μένει διδάσκαλος ουδενός πόποτε γενόμην, ούτε δάσκαλος είμαι. Και τι δουλειά έχετε εκεί πέρα μέσα στη Βουλή εσείς. Με πήρανε από την πυρήκα στη ζώνη πάρα στις 2 το πρωί και μου είπαν θα πας εκεί και στις 2 η ώρα. Αντέχετε εκεί πέρα μέσα της διαδικασίας. Εγώ όχι πολύ για λόγω ηλικίας και τα λοιπά. Αλλά... Καλά εντάξει τώρα, παιδαρέλη σας ακόμα. Είσαστε ακμαίος τώρα. Είμαι και άρρωστος, είμαι και άρρωστος. Αλλά άκουσα μια γενική συνέλευση. Ναι. Σε όλη μου τη ζωή, στη γενική συνέλευση δεν είναι δυνατή. Ο Γιώργος σας τα πει. Έχετε αντιληφθεί όμως. Τραβάμε στο πανεπιστήμιο τόσα χρόνια, ναι. Έχετε αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται όμως αυτή τη στιγμή. Με τις διαπραγματεύσεις, με το Eurogroup, με τα Brussels Group, που θα συνεδριάζουν σε ξενοδοχείο, αν θα ελέγχουν, αν δεν θα ελέγχουν τα νομοσχέδια που θα πρέπει να ψηφίσετε εσείς να έχουν πρώτα την έγκρισή τους. Στο συνέδριο της Βιέννης που κράτησε 8-9 μήνες περίπου, το 1815-16, ήταν χωριστά δωμάτια, είχαν χωριστές κρεβατοκάμαρες, κοινές κρεβατοκάμαρες, γιατί γινόταν και μερικές, ας πούμε, περιληχμίσεις, ας πούμε, κοινοτύπος. Τι γινόντουσαν? Περιληχμίσεις, ναι. Λοιπόν, επομένως, άκου να σου πω, όταν λέμε εμείς οι νομικοί, θα σας τα πει και ο Γιώργος, αν δεν σας τα είπε. Να ρωτήσω τι γράφετε στην πλούζα σας. Όχι, γιατί είναι της κόρης μου αυτό και θα την εκθέσω. Ναι. Ναι. Ίσα-ίσα, μα της κόρης σας, εγώ δεν το εκτιμήσω περισσότερο. Εγώ δεν εκτιμώ την κόρη μου όμως. Ναι, με αυτά που μου κάνει. Λοιπόν, και η κόρη μου δεν με εκτιμά άλλωστε. Μην κοιτάς. Λοιπόν. Λανθάνω θαυμασμός για την κόρη. Τη λατρεύει, μην τον ακούτε τώρα. Το είπα γι' αυτό. Δεν τη λατρεύω, με τρομοκρατεί, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καλό είναι, νέος άνθρωπος να τρομοκρατεί, ένα μεγαλύτερο. Καλό είναι. Αρκετά έχουμε τρομοκρατήσει εμείς τους νέους ανθρώπους. Δεν τους τρομοκρατήσαμε. Επομένως λέμε ότι τα πάκτα σουν τσερβάντα, εμείς που είμαστε νομικοί ξέρουμε το εξής, τα πάκτα σουν τσερβάντα, δηλαδή ότι οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται, σημαίνει ότι δεν σερβάντα ποτέ.
Τα τελευταία, από τότε, από τους Σουμερίους που έχουμε συνομιλίες και συνεργασίες, ξέρουμε ότι αυτό είναι μια διαρκής κίνηση, συναλλαγή, αλλάζουν, μετατρέπονται, τροποποιούνται, είναι μια διαρκής... Μα η Γερμανία δεν δέχεται τη συνέχεια του κράτους. Παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό και δεν αποδέχεται τις υποχρεώσεις της. Όχι σήμερα, από την αρχή. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, κύριε Ζουράρη, ο κύριος Γεωργιάδης εδώ μας έλεγε ότι είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή με την προηγούμενη. Είναι ίδια στο επίπεδο των συμβολισμών, της σημειολογίας αλλά και της ουσίας. Μπορεί να είναι η ίδια, αλλάζει όμως ο καυγάς. Αλλάζει η αίρης, αλλάζει η διάθεση αγωνιστικότητας και είναι προφανές ότι η διάθεση αγωνιστικότητας που έχει η σημερινή κυβέρνηση είναι άλλου τύπου. Ενδεχομένως μεγαλύτερες εντάσεις από αυτή που είχε η δικοματήλα. Και αυτό θα κρυθεί το αποτέλεσμα, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει ποτέ αποτέλεσμα. Μικρέ θα μεγαλώνει και θα μαθαίνει. Λοιπόν, δηλαδή, αποτέλεσμα. Είναι λογαριασμό στο τέλος. Ποιο είναι το τέλος. Ποιο είναι το τέλος. Για πες μου, ποιο είναι το τέλος. Ο λογαριασμό, είπα. Όχι, το τέλος πότε είναι. Τέλος δεν υπάρχει. Ο λογαριασμός. Σου υπενθυμίζω το εξής, ότι πριν από 1,5-2 μήνες συνεχίστηκε. Αφού είχε διακοπεί και είχε επαναρχίσει και είχε ξαναδιακοπεί πριν από τον Λένιν και μετά τον Λένιν και μετά τον Γκορμπατσόφ κτλ., η συζήτηση περί των τσαρικών δανείων με τη Ρωσία. Σωστά. Μόλις 115 χρόνια. Να το. Και λοιπόν. Λοιπόν το τέλος ποιο ήταν. Η φιλοσοφία είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ο ΦΠΑ στα νησιά θα αυξηθεί, κύριε Ζουράρη, γιατί είστε βουλευτής τώρα. Ωραία η πλάκα. Θα πάμε στην ουσία. Άσε την πλάκα τώρα. Ο βουλευτής Ζουράρη θα μιλήσει τώρα, όχι πλάκα. Ο ΦΠΑ στα νησιά θα αυξηθεί ή όχι, και εσύ θα το ψηφίσετε ή όχι. Σε παραπέμπω. Γιατί η πλάκα είναι ωραία, αλλά έχει όρια. Τώρα πάνω στον πραγματικό κόσμο. Δεν κάνει πλάκα ο καθηγητής όμως. Άμα λέει δεν υπάρχει αποτέλεσμα και δεν με νοιάζει, δεν κάνει πλάκα ο καθηγητής όμως. Πραγματικών ανθρώπων. Κύριε Παπαδάκη, το δεν με νοιάζει, το είπε εσύ. Όχι, εσύ το είπε. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα, είπατε. Εγώ δεν λέω θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά ή όχι. Επειδή ξέρω ότι σέβεσαι και την ελληνική γλώσσα ή ισχυρίζει ότι σέβεσαι την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, είπα το εξής. Ναι. Εγώ είπα ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα στατικό. Είναι αυτό σημαίνει ότι δεν με νοιάζει. Πάμε λοιπόν τώρα. Θα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα που φέρνει η ίδια διαδικασία που είπατε. Βλέποντας και κάνοντας. Άρα θα υπάρχει αποτέλεσμα λοιπόν. Ποιο? Και ευχαριστώ πολύ. Το αποτέλεσμα. Κρίνετε λοιπόν εσείς το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι προσωρινό μέχρι τις επόμενες φάσεις. Εσείς προσωπικά είστε. Μέχρι τις επόμενες φάσεις. Κριτική εύκολη γινόταν να ήσταν εκτός κυβερνήσεως. Τώρα είστε κυβέρνηση. Ησυχία τώρα εσύ. Δεν κάνει ησυχία αντιπολίτευση. Έχουμε δημοκρατία. Ερώτημα, κύριε Παπαδάκη, είναι απλό. Θέλω να πάω στον κύριο Τσάκο. Αν έχετε αυτή τη διάθεση. Κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ. Δεν έχει μιλήσει από προηγουμένω. Εδώ ο κύριο Γεωργιάδη και πριν έθεσε ένα θέμα. Ότι θα υπήρχαν λεφτά. Ότι υπήρχαν λεφτά γιατί θα είχαν πάρει τα 7 δις. Εγώ πρέπει να πω να συμφωνήσω με τον κύριο Γεωργιάδη. Θα είχαν πάρει τα 7 δις. Τι θα είχε γίνει όμως, δεν μας είπε ο κύριος Γεωργιάδη. Θα είχε γίνει η αξιολόγηση. Θα ήταν η αξιολόγηση με βάση το email του κύριου Σαμαρά, το γνωστό Χαρδούβελο. Σαμαράς ήτανε, υπογραφή. Αυτός ήτανε. Και τι σήμαινε, για να μας ακούνε και οι τηλεοθέατες. Τι σήμαινε αυτό. Θα είχε κοπεί η σύνταξη κατά 50%. 360 ευρώ. Θα είχε φύγει το ΕΚΑ. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ. Πώς το mail Χαρδούμελη και δείτε που γράφει αυτό. Ναι. Τώρα υπάρχει mail Χαρδούμελη. Ό,τι λέω εγώ, κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ κύριε Παπαδάκη. Ό,τι λέω εγώ είναι όπως το λέω. Δεν το γράφτω. Εγγυημένο εισόδημα, αυτή η πλακίτσα που κάνουν και το λένε και στη Βουλή. Τέτοιο θράσος έχουν. Τι είχαν πει, γιατί δεν έχουν προβλέψει. Θα κόβαν το ΕΚΑΣ. Θα κόβαν προνομιακά επιδόματα. Ξέρετε, ανάπηροι, υπερήλικοι, πάνω από 65, παίρνουν 600 ευρώ το δίμηνο, εάν είναι πλήρη, χωρίς δικαιώματα συνταξιοντικά. Και αφού θα φτιάχνανε μια τέτοια τύπου τράπεζα, θα, από τους κάτω προς τα κάτω, θα δίνανε το ΕΚΑΣ. Αυτό λένε. Δηλαδή, η πρόταση ήταν το ελάχιστο των επιδομάτων. Δύο. Τι προβλέπανε. 4.500 απολύσεις. Και τώρα τι προβλέπετε, να δούμε άμα είναι το ίδιο ή δεν είναι το ίδιο. Σήμερα προβλέπετε επαναπρόσληψη των αντισυνταγματικών. Πού το είδατε. Θα το δείτε. Θα το δείτε. Θα το δείτε και θα σας καλώ να ψηφίσετε την αποκατάσταση. Δηλαδή,
Θα ξαναμπούν οι καθαρίστριες, οι σχολικοί φύλακες. Είναι οι μεταρρυθμίσεις που κράταγε ο κύριος Κοντογιώργης πριν, ο κύριος Κατρούκαλος. Θα φέρει νομοθετική ρύθμιση που θα αποκαταστά. Και όχι μόνο αυτούς, αλλά θα αποκαταστά και αυτούς που κρατάνε στο δημόσιο σε ομοιρία. Μάλιστα. Σε ομοιρία. Τι άλλο θα είχε γίνει? Μαζικά το ΦΠΑ θα είχε αυξηθεί. Αυτό που έχουμε, τα έχουμε συζητήσει αρκετές. Τα έχουμε συζητήσει αρκετές. Αυτή είναι η πολιτική. Τι σημαίνει στην Ευρώπη? Μια κουβέντα για την Ευρώπη θέλω να πω. Κοιτάξτε να δείτε. Το κρίσιμο δεν είναι μόνο οι κουβέντες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα, ένα μήνα τώρα, στην Ευρώπη. Το κρίσιμο είναι για την ίδια την Ευρώπη, εάν παραμείνει να αισθάνεται ο Σόιμπλε αυτοκράτορας, η Γερμανία, και καθορίζει την ευρωπαϊκή πορεία, Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει. Μάλιστα, με αυτούς τους όρους, Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει. Κύριε, η Ευρώπη θα αλλάξει και εμείς δεν παλεύουμε μόνο στην Ελλάδα, παλεύουμε και στην Ευρώπη. Για να αλλάξει η Ευρώπη. Μάλιστα. Θέλω γιατί να πάω στον κύριο νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν οδηγήσει εδώ που έχουν οδηγήσει. Θέλω, κύριε Γεωργιάδη, όπως ρωτάμε ακριβώς την κυβέρνηση, ρωτάμε και την αντιπολίτευση. Εκείνο το οποίο δεν έχω αντιληφθεί εγώ και θέλω να μου το ξεκαθαρίσετε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι αν συμφωνείτε ή όχι ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν για να ανακουφιστεί ο ελληνικός λαός. Φυσικά. Και πρέπει να εάν συμφωνείτε ή όχι ότι πολλά από αυτά τα οποία υποχρεωθήκατε να ψηφίσετε ήταν εις βάρος της ελληνικής οικονομίας, ήταν εις βάρος του ελληνικού λαού, ήταν εις βάρος της ανάπτυξης, ήταν εις βάρος της ανταγωνιστικότητας. Γιατί πέσαν οι μισθοί, πέσαν οι συντάξεις και ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα δεν είδαμε. Και αυτό δεν είναι ανάγκη να το πω εγώ και εσείς. Δεν το κάνει αυτό, δεν έχει ζητήσει. Εγώ δεν είμαι έτσι. Το λένε οι ίδιοι οι Τροϊκανοί. Οι ίδιοι οι Τροϊκανοί λένε, με συγχωρείτε, κάναμε λάθος. Μα το πρώτο που πρέπει να καταλάβουν είναι να αναγνωρίσουν το λάθος. Εσείς το λέτε. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ο Σόιμπλε. Ότι κατέστρεψε τη χώρα. Όχι μόνο στους μισθούς και στις συντάξεις. Είσαστε 25% ήδη. Να ρωτήσω όμως, να ρωτήσουμε για να προχωρήσουμε, παρακαλώ. Παρακαλώ, μα δεν έχει απαντήσει ο άνθρωπος. Είσαστε λοιπόν υπέρ της διατήρησης. Αυτό σας λέω. Είσαστε υπέρ της διατήρησης των χαμηλών μισθών. Είσαστε υπέρ της διατήρησης των χαμηλών συντάξεων. Είσαστε υπέρ της υπερβολικής φορολογίας. Της άδειας φορολογίας, όπως είναι ο έμφυα. Είσαστε υπέρ. Εξακολουθείτε μάλλον να είσαστε υπέρ. Γιατί ενώ πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν κατά, εσείς είσαστε υπέρμαχος αυτής της άποψης και της αντίληψης και λέγατε ότι το μνημόνιο είναι ένα υπέροχο κείμενο. Και κατηγορούσατε μάλιστα και το Πασόκ για το Μέιλ Χαρδούβελη, εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή, κατηγορήσατε τον κύριο Πρωτόπαπα ότι είναι η αιτία το Πασόκ που δεν σας αφήνει να εμφαρμόσετε τα όσα έλεγε το Μέιλ Χαρδούβελη. Έτσι είπατε. Και το είπε εδώ ή δεν το είπε. Αν δεν το θυμόσαστε, να σας θυμίσω και βίντεο, να σας βγάλω. Παρακαλώ. Για τη μείωση των μισθών και των συντάξεων δεν ευθύνεται το μνημόνιο. Ευθύνεται η χρεοκοπία της χώρας μας 6 Μαΐου του 10. Επτοχεύσαμε, μια και μιλήσαμε πριν με τον κύριο καθηγητή. Μα στον ιδιωτικό τομέα, τι δουλειά έχει το δημοσιονομικό? Ακούστε, εγώ δεν μπορώ να μιλάω για την κατάργηση των συμβάσεων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ακούει κόσμο και κρίνει ο καθένα. Κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, επτοχεύσαμε λοιπόν, δηλαδή γίναμε πτωχή. Γι' αυτό επτωχεύσαμε. Αφού επτωχεύσαμε, πήγε η οικονομία μα και προσαρμόστηκε στη νέα μα πραγματικότητα. Επειδή επτωχεύσαμε, πήγαμε στη νέα μας πραγματικότητα. Η νέα μας πραγματικότητα παρακάτω. Τότε δεν ξέρετε τι ψηφίσατε. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν δεν να μπορέσουμε... Δεν μειώθηκαν, κύριε Γεωργιάδη, οι μισθοί γιατί επτωχεύσαμε, αλλά στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Αυτά μας λέγατε πριν από δύο χρόνια. Στο όνομα της εσωτερικής υποτίμησης. Επειδή υπάρχει ένα νόμισμα. Θα πάθετε εσωτερική. Δεν παθαίνω τίποτα. Κρίμα, είναι συμπαθητική. Η πολιτική ήταν εσωτερική. Εγώ αντέχω 24 χρόνια. Σας εύχομαι 25 χρόνια εδώ. Είναι μια χαρά. Χωρίς κολοτούμπες. Απόδειξη του τι κάναμε. Μου αφαιρεί. Παρακαλώ, παρακαλώ. Απόδειξη του τι κάναμε είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Επειδή η νέα εξουσία δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα από την Ευρώπη και ζούμε πλέον σιγά σιγά με τα δικά μας τα λεφτά, παρόλο ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση από ότι ήμασταν 5 χρόνια πίσω, ήδη τώρα χώρα. Η Ελλάδα. Καταστραμμένη χώρα. Εσείς ακούστε, εγώ κάθομαι χώρα. Και σε ακόμη υπομονή. Αφήστε ξέρετε με πώς θα διαφωνώ από αυτά που λέτε. Θέλετε σε κάθε τρόπο μιλάτε να σα διακόπτω. Αφήστε μα είναι καταστραμμένη χώρα. Αφήστε τον όμως, δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Έχει δίκιο σε αυτό. Ξαναλέω. Τώρα ζούμε τη νέα πραγματικότητα. Επειδή οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά του μνημονίου, το ελληνικό κράτος έχει κάνει ήδη εσωτερική στάση πληρωμών.
Και αν συνεχίσουν και δεν μπορέσουν να πάρουν σε τρεις εβδομάδες, τον άλλο μήνα δεν θα πληρωθούν ούτε μισθοί και συντάξεις. Τι πάει να πει αυτό, κύριε Παπαδάκη, ότι ο τρόπος για να πληρώνουμε αυτά τα τέσσερα χρόνια τους μισθούς και τις συντάξεις είναι τα λεφτά που παίρναμε από το μνημόνιο. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί η χώρα μας είχε πτωχεύσει. Πάμε τώρα παρακάτω. Θέλουμε να ξεφύγουμε αυτή τη μιζέρια? Εγώ θέλω. Για να ξεφύγουμε αυτή τη μιζέρια, πρέπει να κάτσουμε και να ανατάξουμε την οικονομία μας. Κατά ποια πρότυπα? Κατά τα πρότυπα αυτών των χωρών που συλλέγουν τους ανθρωπίνους εγκεφάλους από την Ελλάδα και μεταναστεύουν τα παιδιά μας εκεί. Δηλαδή, τι θέλω εγώ? Αντί να ψάχνουν οι νέοι Έλληνες δουλειά στη Γερμανία, στην Βρετανία, στον Καναδά, στην Αυστραλία και στην Αμερική, πότε γιατί αυτές οι οικονομίες. Οι 180.000 τα παιδιά πότε φύγανε? Αυτά τα 5 χρόνια και πριν, αυτά τα 5 χρόνια κυρίως. 180.000. Αντί να πηγαίνουν λοιπόν και να ψάχνουν αυτές τις χώρες, θέλω να φτιάξω τη δική μου οικονομία με τον ίδιο τρόπο που είναι φτιαγμένες αυτές οι χώρες για να βρουν τα παιδιά δουλειά εδώ. Αυτό πράγμα λέγεται μνημόνιο. Μου, δηλαδή, πολύ εξωτερικά σα το πω. Δηλαδή αυτό θέλει ο Σόιμπλε από εμάς? Ο Σόιμπλε μας βοηθάει για να κάνουμε αυτό που λέτε εσείς? Ο Σόιμπλε δεν μας βοηθάει. Ο Σόιμπλε βοηθάει τον εαυτό του. Ο Σόιμπλε θέλει να φέρει την ισορροπία στην Ευρωζώνη. Για ο Σόιμπλε ήθελε εσωτερική υποτίμηση. Ο Σόιμπλε ήθελε εσωτερική υποτίμηση και το κατάφερε χωρίς να βοηθήσει για ανάπτυξη. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Εάν αυτοί κάνουν τα ίδια από εδώ, είναι έτοιμοι οι άλλοι να μας δώσουν 40 δισεκατομμύρια δάνειο τον Ιούνιο. Οι Γερμανοί δεν είπαν, δεν βγαίνουν και λένε. Βεβαίως, με μνημόνιο. Και αν κάνουν τα ίδια, θα έχουν την ίδια τύχη με εσάς. Τι νομίζετε, ότι εγώ θα ευχαριστώ? Δεν τους θα πω. Και σωστά, νομίζετε. Και σωστά θα έχουν. Δεν είπα ποτέ κάτι. Κύριε Παπαδάκη, εσείς και εμείς είστε μνημονιακός και σταθερός, δεν αλλάζει. Κύριε Παπαδάκη. Βεβαίως. Κύριε Παπαδάκη. Τιμή μου και καμάρι μου. Και εμένα τιμή μου και καμάρι μου. Κύριε Παπαδάκη, και σωστά θα έχουμε την ίδια τύχη. Να το πω εγώ. Να κατακτήσω το λόγο ή θα μου τον δώσετε? Θα το πάρετε. Παρακαλώ. Τώρα, σας το δίνω. Λέω λοιπόν. Αντώνη, και εσύ. Να αποδεχθούμε ότι το 8, το 9 το χεύσαμε. Το 10. 6 Μαΐου του 10. Προσέξτε. Ναι, τα προεόρτια είναι πριν, είναι η επίσημη αναγνώριση. Αφού είναι απόψη του τώρα. Το ερώτημα, λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Υπάρχουν υπεύθυνοι γι' αυτό? Πήγε κανείς φυλακή? Όχι. Προσέχθησαν στη δικαιοσύνη? Όχι. Αυτό λοιπόν το ερώτημα της λαϊλασίας της χώρας. Θα γίνει, εξεταστήκε τώρα. Θα... Μισό λεπτό, εκεί θέλω να έρθω. Όταν βλέπω λοιπόν ότι αντί να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, τους φέρουν ξανά στη Βουλή, ξεχνώντας και τα υπόλοιπα, για να γίνουν εξεταστικές, σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαλκυστίνδα που δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα. Να τελειώνουμε με τις εξεταστικές λοιπόν, να γίνει ο φάκελος από την δικαιοσύνη για το τι πτέει και να το διαβιβάσουν απευθείας στις δικαστικές αρχές για να κριθούν. Δεν είναι νοητό να επαναλαμβάνουμε τη διαχειριστική λογική ενός κράτους που λέει λατή την κοινωνία και εχθρεύεται την κοινωνία και την χώρα. Πάντως, να σταματήσει. Δηλαδή λέτε να παραβιάσουμε το Σύνταγμα? Δεν παραβιάζετε τίποτε αν αποδεχτείτε να μην παίρνετε το ρόλο του δικαστή. Τελείωσε. Είστε κληρώμενοι. Δεν μπορείτε να είστε κριτές. Ακριβώς. Αντί να ανοίξετε το φάκελο και να συζητάτε αενάως για να πλήξει ο ένας τον άλλον, να πείτε συμφωνούμε με αυτό που λέει το πόρισμα και παραπέμπω στη δικαιοσύνη. Μα για να φτάσουμε σε πόρισμα πρέπει να τα συζητήσουμε. Όχι, δεν έχετε δικαίωμα να συζητάτε. Φτιάξατε ένα σύνταγμα κομμένο, κεραμένο στην κομματοκρατία. Το σύνταγμα έχει φτιαχτεί πριν γίνω εγώ βουλευτής. Πρέπει να το τηρήσω ή όχι? Όχι, να μην το προσθέσω. Θα το παραβιάσω. Εσείς το παραβιάσετε. Εσείς προσωπικά. Όλοι μαζί. Δεν υπάρχει άρθρο του συντάγματος που να μην παραβιάζεται από το κομματικό σύστημα σήμερα. Κανένα άρθρο. Κανένα απολύτως. Το πιστεύετε? Λοιπόν, επιτέλους, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να παραιτηθείτε από τη δικαστική αρμοδιότητα. Εξεταστικές. Δεύτερον, να σταματήσει αυτή η ιστορία της διαχειριστικής λογικής. Τι λέει η Τρόικα και τι αντιστεκόμαστε. Να αναταχθεί το κράτος. Να σταματήσει να πηγαίνει ο πολίτης στο κράτος και να ξέρει ότι είναι το θύμα και για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ως πολίτης να χρειάζεται να βάλει μέσον τον πολιτικό. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Να αρθούν όλες αυτές οι αθλειότητες μιας νομοθεσίας η οποία οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφορά. Τελειώσαμε με αυτό. Κύριε καθηγητά, κύριε Ζουράρη. Αλλιώς θα συζητάμε τα ίδια πράγματα συνέχεια. Βέβαια, τόση ώρα εγώ έριχνα και κάποιες ματιές στην μπλούζα που σας έχει κάνει δώρο η κόρη σας, γράφει και συμφωνώ με την κόρη σας. Αυτοί που κάνουν ότι ξέρουν τα πάντα εκνευρίζουν εμάς που τα ξέρουμε. Αυτό σας γράφει? Ό,τι ξέρουμε, ναι. Ό,τι ξέρουμε. Να έρθω τώρα σε εσάς. Μεγάλη ευθύνη και η δική σας. Είσαστε σε μια βουλή η οποία θα πρέπει να ψηφίσει κάποια νομοσχέδια. Είναι σε μια βουλή η οποία θα πρέπει να πει τα ναι και τα όχι. Μέχρι τώρα τα ναι και τα όχι τα λέγατε όταν είσαστε καλεσμένος σπανίως σε εκπομπές. Επειδή
Ξέραν ότι είσαστε. Και το δικό σου κανάλι με είχε εμπάργκο επί 5 χρόνια έξω. Όχι εγώ, προσωπικά. Και εσύ ο λίγο, διότι η εργοδοσία είναι ενιαία. Εχθρική εναντίον σας. Εντελώς. Θα τους φιάλω τα μάτια, θα τους πω με το ζουράρι το φίλο μου. Τώρα ενδεχομένως, αν έχει φοβηθεί λίγο η εργοδοσία, ναι. Για πείτε μου λοιπόν, έχετε αναλογιστεί το ποσοστό της ευθύνης που σας αναλογεί και εσάς αυτή τη στιγμή? Θα το δούμε, είπα, βλέποντας και κάνοντας. Παραδείγματος, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ θα κάνω μια πρόταση όταν έρθει η συζήτηση για τα σχολικά βιβλία, αυτό που τα αγαπώ πολύ και τα φωνάω. Ότι πρέπει να σου πω ένα που είναι πολύ, για μένα πάρα πολύ κεντρικό και ξέρω ότι είναι κεντρικό και για την ελληνική παιδεία, ασχέτως αν οι κατ' επάγγελμα πολιτικοί δεν το θεωρούν κεντρικό. Να επανέλθουν τα 45 δημοτικά τραγούδια τα οποία αφήρεσε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 6 από το τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, γιατί τα δημοτικά μας τραγούδια είναι η βάση της νεότερης ελληνικής γλώσσας. Δημοτικά τραγούδια ήταν στην 5η, στην 6η Δημοτικού, πρώτη και δεύτερη. Τα θυμάμαι από τον Αγγλικό. Βεβαίως. Τα βγάλανε λοιπόν και παραδείγματος χάρη για να διδάξουν την προστακτική των ρημάτων σε παιδάκια 11 ετών. Το Μπουρδιστάν του τότε Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τους εξυγχρονιστές και όλους αυτούς τους ευρωπαϊστές έβαλε, σε παρακαλώ, μια ηλεκτρική καφετιέρα και οδηγίες χρήσης της ηλεκτρικής καφετιέρας. Ενώ υπήρχε ένας μύθος του Εσώπου και δύο δημοτικά τραγούδια με τα οποία λέγε ανέβα, κατέβα, πήγαινε, έλα κτλ. Προστακτική. Η ηλεκτρική καφετιέρα για παιδάκια 11,5 ετών. Αυτό το λέγανε πολυτροπικότητα. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μάχη. Εάν, παραδείγματος χάρη, δεν μπουν ξανά τα δημοτικά τραγούδια, εγώ θα καταψηφίσω την πρόταση που κάνει. Θα ήθελα και λίγο την προσοχή σας. Ξέρω όμως ότι η αριστερά τουλάχιστον αγαπάει το δημοτικό τραγούδι. Θα ήθελα και λίγο την προσοχή σας. Δεν έχουμε και περιμένει. Δεν έχουμε και περιμένει. Θέλω να πάω να δούμε. Ναι. Θέλω να πάω να δούμε έναν άνθρωπο που στα γεγονότα. Σωστό. Αν θέλετε, θα δείτε ότι έχει ενδιαφέρον. Θα δείτε, κύριε Γεωργιάδη, ότι έχει ενδιαφέρον. Θα πάμε και θα δούμε λοιπόν έναν άνθρωπο που στα γεγονότα του διστόμου, τη μεγάλη σφαγή του διστόμου, ήταν 13 ετών. Μάλιστα. Έζησε τη φρίκη του διστόμου όταν ήταν 13 ετών. Σήμερα, ας μας επιτραπεί να πούμε την ηλικία του, είναι 85 ετών. Είναι ο κύριος Γιώργος Περγαντίνας και είναι τιμή και χαρά που τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Περγαντίνα μου. Καλημέρα σας. Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ που με έχετε. Έχω την εντύπωση ότι ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσετε και να βγάλετε από το μυαλό σας τις εικόνες της φρίκης της εποχής εκείνης, κύριε Περγαντίνα. Όχι. Αυτά μένουν όταν θα πάω στο νούμερο 6, όταν θα πεθάνω. Δεν βγαίνουν από το μυαλό αυτά. Είσαστε 13 χρονών παιδί. Η οικογένειά σας, την εποχή εκείνη? Η οικογένειά μου ήταν ο πατέρας μου, η μητέρα μου, είμαστε τρία αδέρφια, δύο κοπέλες και εγώ και η γιαγιά μου. Πόσοι έζησαν από όλους αυτούς? Ορίστε. Έζησαν όλοι την εποχή εκείνη από την... Όχι, εκείνη την ημέρα σκότωσαν τους γονείς μου και τη γιαγιά μου. Τους γονείς σας και τη γιαγιά σας. Και μένει ένα παιδί 13 ετών μέσα σε αυτή τη φρίκη, τη γενική φρίκη της εποχής εκείνης. Μάλιστα. Βέβαια, η δικαίωση δεν έρχεται με μια χρηματική αποζημίωση, νομίζω, κύριε Περγαντίνα. Ούτε εσείς είστε χαρούμενος που θα πάρουν κάποιες οικογένειες κάποια χρήματα, ούτε μπορείτε να ξεχάσετε με κάποια χρήματα ότι ζήσατε. Όχι. Όχι. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, η Γερμανία μπορεί να έχει εργοστάσια και λεφτά, αλλά δεν έχει φτιάξει εργοστάσια τα οποία να αναστήνει κόσμο. Εγώ τους γονείς μου τους έχασα. Παιδάκια, φίλους μου, οι οποίοι ήταν μικρότεροι από μένα, πεθάνανε. Δεν υπάρχουν σήμερα. Εγώ έζησα, δόξα τω Θεώ, ο Κύριος ήταν δίπλα μου πάντοτε. Εκείνη την ημέρα έζησα. Τον δοξάζω κάθε μέρα στη ζωή μου. Και βέβαια, έχω την εντύπωση ότι δεν σας έχει μείνει το μίσος για την Γερμανία και τους κατοίκους της. Όχι. Κάθε άλλο παρά γιατί έχουν έρθει στο δίστομο και τους έχετε υποδεχτεί και τους έχετε φιλοξενήσει. Δεν είναι έτσι? Δεν ξέρω. Εγώ ένας μου δεν ήμουν εδώ πέρα. Εγώ είχα φύγει έξω στην Αμερική, στο Σικάγο. Εργάστηκα εκεί πέρα 80 χρόνια. Και δόξα τω Θεώ. Η διεκδίκηση αυτή τη στιγμή, ναι, που είναι μια υπόθεση για το δίστομο, τουλάχιστον είναι μια τετελεσμένη απόφαση. Είναι μια απόφαση τετελεσμένη από τον Άριο Πάγο και μπορεί να εκτελεστεί άμεσα. Μια, ναι, υπουργική υπογραφή χρειάζεται.
μπορεί να αποτελεί μια μορφή, αν θέλετε, όχι ανακούφισης, αλλά μιας μορφής μνημοσύνου για αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν την εποχή εκείνη. Εάν είχατε τη δυνατότητα να βρεθείτε μέσα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και να τους μιλήσετε για λίγο, τι θα λέγατε, κύριε Περγατίνα? Τι θα έλεγα? Θα τους έλεγα πολλά πράγματα, αν τους είχα απέναντί μου, διότι αν είχα ζήσει χωρίς γονείς, αυτοί ήρθαν και πήραν τους γονείς μου. Και έμεινα χωρίς πατέρα και μάνα και γύριζα δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό και πήγα και στην Αμερική. Διότι δεν είχα τίποτα. 13 χρονών παιδί. Μάλιστα. Τότε φύγατε, σε αυτή την ηλικία φύγατε? Όχι, έφυγα 28 ετών. Έφυγα λίγο αργότερα. Μάλιστα. Αλλά βρεθήκατε χωρίς σπίτι, κατεστραμμένο το σπίτι? Όχι. Το σπίτι ήταν όπως ήταν και είναι ακόμη, ας πούμε, εκεί πέρα. Και νομίζω ότι είναι πληγές οι οποίες δεν γιατρεύονται και μπορούν να ξεχαστούν αν οι λαοί αντιληφθούν το κακό που κάνει ο ένας τον άλλον. Άκουγα το πρόγραμμά σας, κύριε Γιώργο, και που συζητούσατε εκεί πέρα και συζητάτε ακόμη με τους κυρίους, και είπαμε, γίναμε Ευρωπαίοι για να ενοικιάζει τα λεφτά της η Γερμανία, νομίζω. Πληρώνουμε τόκο, δεν πληρώνουμε για όλα αυτά. Πρώτα μας σκοτώνανε με τα όπλα, τώρα μας σκοτώνουν με τα λεφτά τους. Αυτό βλέπω. Και η λαϊκή σοφία, τα χρόνια της πλάτης, στην πλάτη του, η ξενιτιά, όλα αυτά. Πάντως σας βλέπω γερό, ζωντανό, ακμαίο. Ευχαριστώ, δόξα τω Θεώ. Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που έστω και για λίγο σας είχαμε κοντά μας, κύριε Περγαντίνα. Σας ευχαριστώ που με έχετε. Να είστε καλά και θα χαρώ πολύ περισσότερο αν βρεθούμε από κοντά και πιούμε ένα καφέ. Ελάτε στο δίστομο, εσείς θα βάλετε τη βενζίνη, εγώ θα βάλω το μεζέ. Και θα πιούμε ένα τσίπουρο. Τσιπουράκι, εντάξει, πίνετε. Εντάξει. Έγινε. Αν έρθετε, το πρώτο σπίτι που μένετε μέσα στο δίστομο είναι. Μα νομίζω ότι είσαστε και μία από τις φυσιογνωμίες της περιοχής, αφού από τα 13 του χρόνια βρέθηκε μόνος, χωρίς γονείς, χωρίς οικογένεια. Να είστε καλά, να είστε γερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μας. Πρωτού συνεχίσουμε, έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών την έκδοση διαβήματος προς το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, για τις απαξιωτικές δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε προς τον κύριο Βαρουφάκη. Είχε αντιδράσει ο κύριος Παπάς. Έγινε έντονο διάβημα. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το ελληνικό, στο αντίστοιχο γερμανικό. Υπάρχει επιτέλους Υπουργείο Εξωτερικών και όχι Υπουργείο Εξωτερικών. Διότι ήταν απαράδεκτη ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε. Αν αρχίσουμε τα διαβήματα για τις δηλώσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, φαντάζεστε πόσα διαβήματα μπορεί να κάνει η γερμανική κυβέρνηση στην Ελλάδα για όλα τα περιττή του Ράιχμερ και ληστών και όλα τα υπόλοιπα, κύριε Παδάκη. Εάν θέλουμε να έχουμε πολεμικές σχέσεις. Κύριε Παπαδάκη. Όχι το τρίτο Ράιχ, για το τέταρτο Ράιχ. Πώς να διαφωνεί, βέβαια. Θέλω να σας πω πόσες φορές ο κύριος Μητσοτάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή είναι πλήρη ταύτιση Σόιμπλε Μητσοτάκη. Εγώ έλεγα Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν αποδοκιμάζει. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα τους καλεσμένους μας, 1,5 λεπτό ο καθένας για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή συζήτηση. Σας είπαμε και για την είδηση, την έκτακτη είδηση, ότι έχουμε επίσημο διάβημα πια προς τη γερμανική κυβέρνηση που έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την επίθεση που έκανε ο Βόλφγκαντ Σόιμπλε στον Γιάννη Βαρουφάκη, χαρακτηρίζοντά τον μεταξύ άλλων αμετανόητα, αφελή. Έτσι, ακριβώς. Δεν κάνει τον πρόσωπο του Βαρουφάκη, κάνει τον θεσμό, κάνει τον υπουργό οικονομικό. Ας πάμε ανάποδα για να καταλήξουμε στον κύριο Λεωτσάκο. Βλέπετε ότι θα έχει ευτυχή κατάληξη, κύριε Ζουράρη, η διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας? Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και αυτό είναι μελλοντολογία. Δεν είμαι κατ' επάγγελμα χαρτορίχτρα. Λοιπόν, θα σου πω όμως το εξής. Η Ελλάδα τώρα έχει ένα πρωτοφέρει, είναι πολεμική ουσιαστικά αναμέτρηση. Μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο, θέλουν να μας σκοτώσουν οι Γερμαναράδες και εκείνο το κλείσμα της ολιγαρχίας, της χρηματοτραπεζικής στην Ευρώπη, το οποίο θα κηρύξει εδώ και τους λαούς τους βεβαίως. Λοιπόν, η Ελλάς, τώρα που θα αρχίσει η διαπραγμάτευση, διότι θα αρχίσει με τη Γερμανία για τις αποζημιώσεις και το δάνειο, θα πρέπει σταδιακώς να δει και το εξής. Υπάρχει νομολογία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα λεγόμενα rogue state στα αγγλικά και στην άλλη γλώσσα την τότε ιδρυτική, τη γαλλική,
ΕΤΑ Βουαγιού, δηλαδή κράτη λησταρχικά αρπαλίκιων, όπως λέμε εμείς στη μετάφραση από το Οθωμανικό, τα αρπαλίκια. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι το Συμβούλιο Ασφαλείας και να καταγγείλουμε εάν διστροπεί ή αν κολλησιρεί ή αν αρνείται η Γερμανία, να κηρυχθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας ως κράτος rogue state, ΕΤΑ Βουαγιού, και να υποστεί τις κυρώσεις από τη διεθνή κοινότητα όπως το προβλέπει η νομολογία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το έχουν ξανακάνει για μικρά κράτη, για το Ιράκ τότε και τη Λιβύη, τα απεικιοκρατικά αυτά κράτη. Θα πρέπει να γίνει και για τη Γερμανία. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό κράτος εντός της Ευρώπης να ισχυρίζεται ότι δεν χρωστάει το αναγκαστικό δάνειο το οποίο το επέβαλε. Στο αναγκαστικό δάνειο και τις αποδόσεις. Rogue λοιπόν state και ΕΤΑ Βουαγιού. Είναι κράτος λησταρχικών εάν διστροπήσει. Κύριε καθηγητά, βλέπετε να έχουμε εξέλιξη θετική για τη χώρα μας με τις διαπραγματεύσεις. Κύριε Παπαδάκη, το θηρίο δεν δαμάζεται ούτε με χάδια ούτε με καλά λόγια. Χρειάζεται να το πολεμήσει κανείς με τα όπλα του. Αυτό σε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Όμως, για να έχει κανείς ισχύ, και η Ελλάδα έχει, αν θέλει, πρέπει να φτιάξει τα του οίκου της. Εδώ παράγεται το πρόβλημα το οποίο συζητάμε με τους λεγόμενους εταίρους. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε την ημέρα που το κράτος, τη δημόσια διοίκηση, το πολιτικό σύστημα θα φτιάξουμε. Εσείς θα δεχόσαστε να φτιάξουμε τη χώρα μας με οποιοδήποτε κόστος? Όχι, θα δεχόμουν. Το οποιοδήποτε κόστος είναι μέχρι και. Πριν πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Παπαδάκη, πριν πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχα ανασυγκροτήσει πολιτικό σύστημα και κράτος, την αιτία της καταστροφής μας. Άρα. Το θέλει αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα? Όχι, δεν το θέλει η ελληνική πολιτική τάξη. Α. Προσέξτε. Λέω για να κλείσω. Την ημέρα που θα δω να φτιαχτεί ένα κράτος που θα γίνει τόσο φιλικό, όχι μόνο ασφαλές, αλλά και φιλικό προς τον Έλληνα, να φέρει σοριδών τα κεφάλαιά του, είναι πάρα πολλά τα ελληνικά κεφάλαια, όχι μόνο των Ελλήνων μέσα και έξω, αυτών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές και της διασποράς. Την ημέρα εκείνη που θα έρθουν εδώ να επενδύσουν και οι Έλληνες θα επανέλθουν πίσω, θα σημαίνει ότι φτιάξανε το κράτος να δουλεύει υπέρ της κοινωνίας και της χώρας. Αντώνη, και όχι εναντίον. Είσαι αισιόδοξο για τις. Κοίταξε, η διαδικασία που επελέγει δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Δεν είναι το άπαν, είναι όμως διαφορετική. Αυτό σε επίπεδο συμβολισμών. Απομένει να δούμε αν είναι και καλύτερη όμως. Ναι, άλλο αυτό. Γιατί έτσι. Να το τελειώσω. Δεν μπορείς να πεις από τώρα καλύτερη. Να το πω. Περιμένεις το αποτέλεσμα. Η διαδικασία είναι διαφορετική, είπα εγώ. Διαφορετική. Και έχει τη σημασία και συμβολικά και πολιτικά. Στην ουσία τώρα. Είναι αλήθεια ότι πάμε να κάνουμε μια συμφωνία η οποία περιέχει δεσμεύσεις, είναι αναπόφευκτο όσο και να μην μας αρέσει. Εγώ όμως περιμένω και νομίζω ότι θα το δω στο τέλος να υπάρχει και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σε βάθος υλοποιήσιμο, τετραετίας ή πιο γρήγορα, γιατί αυτή είναι μία από τις ουσιώδεις διαφορές με την προηγούμενη κατάσταση. Άδωνη Γεωργιάδη. Πριν από λίγες μέρες έβλεπα στα κεντρικά δελτία ειδήσεων εκτενή αφιερώματα για τις προκλητικές δηλώσεις ενός βουλευτού του CDU, του κόμματος Μέρκελ, εναντίον της Ελλάδας, να θυμάστε, που έλεγε διάφορα για την Ελλάδα που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της. Αναρωτιέμαι αν σήμερα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων στη Γερμανία παίξουν τις δηλώσεις που έκανε πριν ο κ. Ζουράρης. Δηλαδή. Ότι πρέπει να κηρυχθεί η Γερμανία ληστρικό κράτος και πρέπει να πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όλα τα υπόλοιπα. Ελπίζω να το αναμεταδώσουν. Φοβάμαι ότι θα το αναμεταδώσουν. Λοιπόν, δεν φαντάζεστε να ποιες θα είναι. Εσύ που τα καλά με τους Γερμανοαράδες. Ποιες θα είναι οι σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας. Ποιες θα είναι οι σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας και κυρίως ποιες θα είναι οι σχέσεις Ελλάδος-Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, ίσως και ο Ζουράς έχει λίγο, δεν το πρόσεξε αυτό. Στο Eurogroup δεν ήταν η Γερμανία αντίον της Ελλάδος. Ήταν 18 χώρες αντίον της Ελλάδος, της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης. Ακόμη και εγώ το Εάν λοιπόν, αγαπητέ κύριε καθηγητά, ο στόχος σας είναι να τσακωθούμε με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, στη συνέχεια με όλο τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο και συνέχεια με όποιον μιλάει ανθρώπινα στον πλανήτη Γη, δεν τη βρίσκω και τόσο καλή ιδέα. Άντε. Δεν τη βρίσκω τόσο καλή ιδέα. Τώρα είστε κυβερνητικός βουλευτής, σας είπα και πριν. Σας είπα και πριν, η πλάκα τελείωσε. Τις πλάκες τις κάνουμε όταν είμαστε εκτός εξουσίας. Τώρα είστε κυβερνητικός βουλευτής. Σε παραπέμπω στον δείκτη νοημοσύνη σου για να κάνεις αυτοκριτική. Ακούστε, για να κάνεις αυτοκριτική. Ο καθένας έχει το δείκτη νοημοσύνης που νομίζει ότι έχει. Και των συμφερόντων του. Και των συμφερόντων του. Δεν ξέρω τα δικά σας συμφέροντα ποια μπορεί να είναι. Να τα ψάξεις. Δεν το ξέρω. Εγώ τα ξέρω. Εγώ δεν αμφισβητώ τα κίνητρά σας, προσέξτε. Μην το πάμε στο ηθικό επίπεδο. Ξαναλέω. Δεν είναι ηθικό. Είστε βουλευτής της συμπολιτεύσεως. Που σημαίνει ότι ό,τι λέτε επηρεάζει και τη χώρα μου.
και επηρεάζει και τη ζωή των ανθρώπων που ζουν εδώ. Ελπίζω. Σημαίνει ότι έχετε ευθύνη από εδώ και μπρος. Ελπίζω να επηρεάζω τη ζωή της χώρας μου και της διεθνής. Άμα σκοπός σας είναι να κάνουμε πόλεμο τον υπόλοιπο πλανήτη, μάλλον σε κάποιο κατέβει το πάντα. Μας κάνουν πόλεμο ήδη. Κανένας δεν μας κάνει πόλεμο. Αυτές είναι φαντασιώσεις. Οι δικές σου. Φαντασιώσεις. Οι δικές σου. Πρέπει να πει δύο κουβέντες ο κύριος Λεωτσάκος. Αυτές είναι οι ραγιάδικες αντιλήψεις. Δεν μας χρεοκόπησε η Γερμανία, μόνοι μας χρεοκόπησαν. Τα ραγιάδικα θα τα κρατήσεις για σένα. Τα ραγιάδικα. Το ποιος είναι ραγιάς. Δεν μίλησε, δεν μίλησε. Άσε μην ανοίξουμε την κουβέντα. Δύο κουβέντες γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δύο κουβέντες. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε μια κρίση. Η κυβέρνηση όμως είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη λαϊκή κυριαρχία της χώρας μας. Τη λαϊκή κυριαρχία της χώρας μας. Η δέσμευσή της είναι απέναντι στον ψήφο εμπιστοσύνη που πήρε στη Βουλή, που είναι οι προγραμματικές της δηλώσεις. Οφείλει αυτές με συνέπεια. Και αν δεν σας αφήσουν. Με συνέπεια, θα πω. Με συνέπεια και συνέχεια. Να τις εφαρμόσει. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Δεν έχουμε αγαθές σχέσεις. Ο πόλεμος δεν είμαστε εμείς αυτοί που τον επιδιώκουμε. Εάν δεν σας αφήσουν. Τη φτωχοποίηση της χώρας μας εμείς θα προσπαθήσουμε να την ανατρέψουμε. Και ο λαός, όταν λέω τη λαϊκή κυριαρχία, ο λαός μπορεί, μια κυβέρνηση, ξέρετε, μπορεί να εκβιάζεται, ένας λαός θα δεν ξανακάνετε εκβιάζεται. Εκλογές, θα κάνετε δημοψήφισμα. Θα έχουμε. Είναι μέσα στη φαρέτρα σας. Ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα. Προβλέπει και εκλογές. Δεν θα κάνουμε καμία παράνομη πράξη. Άρα καμία, λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο για όλα. Το Σύνταγμα προβλέπει πλευρές. Θα εφαρμόσουμε το Σύνταγμα ακόμα και για να υπερασπιστεί ο ίδιος λαός τη λαϊκή του κυριαρχία. Γιώργο, μια τελευταία φράση για να φύγω. Εν τω μεταξύ, το βιβλίο αυτό, μην ξεχάσουμε ότι κυκλοφορεί το βιβλίο και σήμερα. Και μια μέρα να το ελληνικό κοσμοσύστημα, το δεύτερο τόμο, καταπληκτικό βιβλίο από τις εκδόσεις Σιδέρη. Να το συζητήσουμε εδώ. Σήμερα η παρουσίαση, σήμερα η παρουσίαση, 7.30 το βράδυ, έτσι. Το πόλη. Art Cafe, στο έθριο του. Και στον κύριο καθηγητή. Τι λέτε να συζητήσουμε, λοιπόν, κύριε καθηγητά. Και μια μέρα να συζητήσουμε το βιβλίο αυτό εδώ. Μην κάνεις κάθε μέρα πολιτικολογία. Όχι, να κάνουμε. Λοιπόν, η τελευταία φράση. Για αυτούς οι οποίοι σέβονται ορισμένα πράγματα. Η περίφημη φράση του Κολοκοτρώνη. Όταν αποφασίσαμε να λυτρωθούμε, είπε ο Κολοκοτρώνης, μας λέγανε τρελούς. Απάντηση για τον κύριο. Να ευχαριστήσω. Ο μετά έγινε επικεφαλής του Ρωσικού Κόμματος και επέλεξε συμμάχους. Τόσο καταλαβαίνεις, εντάξει. Καταλαβαίνω. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λεωτσάκο. Επειδή κάνει πενιγμούς, επειδή κάνει ο κύριος Γεωργιάδη πενιγμούς, να πω ότι η γεωστρατηγική. Κύριε Γεωργιάδη, κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, είναι φτωχή χώρα, αλλά η γεωστρατηγική της θέσης είναι σημαντική και οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε. Κύριε, να ευχαριστήσω τον κύριο Λεωτσάκο, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Ζουράρη, τον κύριο Κοντογιώργη και τον φίλο μου τον Αντώνη Δελατόρα με ένα καταπληκτικό ποντίκι σήμερα. Βέβαια.